Αιγύπτιοι. Δεν είναι άνθρωποι, είναι ανθρωποειδοί. Δεν μιλάω για τους τσιγκάνους. Προσέξτε, δηλαδή. Υπάρχει τεραστία διαφορά. Γι' αυτό, αν δείτε τους γύφτους εδώ στο θριάσιο πεδίο και στο Ζεφύρι, πηγαίνετε στο Ζεφύρι και όχι στην Αγία Βαρβάρα που είναι τσιγκάνη, αθήγανη, καμία σχέση, και βρείτε μου ένα τάφο γύφτου. Ένα. Βρείτε μου ένα τάφο γύφτου. Ή αν θέλετε, το πιο χαριστό, βρείτε μου ένα καραφλό γύφτο. Έτσι. Τώρα το τι συμβαίνει θέλει συζήτηση. Αλλά βρείτε μου ένα τάφο γύφτου. Φτιάξτε όλα τα νεκροταφεία και βρείτε. Δεν ξέρω, δεν σας λέω. Ξέρω, αλλά δεν σας λέω. Έτσι. Λοιπόν, ή αν θέλετε, διερωτηθείτε, διότι γιατί τα περισσότερα εγκλήματα ηθών και οικογενειακών διαφορών συμβαίνουν στην αμαλιάδα της Ηλίας. Ναι ή όχι, είναι καταγεγραμμένα ιστορικά. Βρείτε, ψάξτε. Α, όχι, μην περιμένετε μασημένη τροφή. Είπαμε να μπούμε στη διαδικασία να αρχίσουμε να διερωτώμεθα για πάρα πολλά πράγματα για να καθορίσουμε τη μοίρα μας. Διότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν καθορίζουμε μόνο τη δική μας μοίρα, αλλά τη μοίρα των ερχομένων γενεών. Για τις ερχόμενες γενιές εμείς πρέπει να απολογηθούμε, διότι θα έρχονται στα μνήματά μας, αν όχι στους τάφους μας, να κατουράνε και να μας φτύνουνε. Δηλαδή αυτά που θα δείτε ή θα δούμε στη δεκαετία που έρχεται μόνο όσοι βιολογικά επιζήσουμε, δεν μπορούν να χωρέσουν στο μυαλό του ανθρώπου. Και λέω θα δούμε, διότι αυτά τα οποία ενδεχομένως, αν με χρόνο θα αναφέρω, τα βλέπει ο άλλος φουράκης, ο ηθεροβάμων, όπως εξήγησα και προηγουμένως. Αλλά δυστυχώς τώρα ο έτερος φουράκης είναι αναγκασμένος να πατάει στη γη και να είναι πολίτης της δημοκρατικής πολιτείας, το δημοκρατικής σε εισαγωγικά, της Ελλάδος. Και αν έχουμε χρόνο θα σας πω πότε και πώς θα καταρρεύσει το ήδη καταραίον πολιτιακό σύστημα της Ελλάδος και τι θα δημιουργηθεί εν συνεχεία. Η πραγματική καταγωγή των Άγγλων και η παλαιόνια πορεία των μέχρι τις από αυτούς καταλήψεως των Βρετανικών νήσων. Δεύτερο, δυνατική πως οι Άγγλοι εσχεδίασαν και οργάνωσαν την αποκαλουμένη Γαλλική Επανάσταση και κυρίως πώς εδημιούργησαν και σχημάτισαν τη Μασονία. Για δείτε, αν δεν γινόταν η Γαλλική Επανάσταση και αν δεν κατέρεε ο Ναπολέον στη μάχη του Βατερλό, θα περνούσαν οι Άγγλοι στην υπηρετική Ευρώπη. Αν δεν περνούσαν οι Άγγλοι στην υπηρετική Ευρώπη, θα φτάνανε μέχρι την Κίνα και στην Αφρική να καταληστεύσουν και να κατασφάξουν λαούς και έθνη. Ή θέλετε να μιλήσουμε για τον πόλεμο του οποίου στην Κίνα και πώς κατέκτησαν την Κίνα, τώρα θα πληρώσουν τα ρέστα που λέμε, με τον πόλεμο του οποίου. Και γιατί σήμερα μιλάμε για το ανατολικό ζήτημα και μιλάμε για τους Άγγλους, δίχως να παραλείπουμε ότι συνεχίζει να υπάρχει και να λειτουργεί η Αγγλική Ανατολική Εταιρεία των Ινδιών. Τι ήταν αυτή η εταιρεία? Αν θα ψάξουμε στην ιστορία, θα τρελαθούμε, και η οποία σήμερα, τυπικά τουλάχιστον, είναι υπό την ηγεσία του εταίρου ιού της Βασιλίσσης. Εμπορευόταν μόνο.
μόνο εμπορευόταν. Θα τα, αν έχουμε γύρω να τα πούμε. Όσο αφορά, και, λοιπόν, η Αγγλική, η Γαλλική Επανάσταση έγινε διαμέσω ή με πρωτοστάτη τη Μασονία. Το ίδιο γίνεται και αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Όλα τα παιδάκια αυτά, οι αναρχικοί, που δυστυχώς είναι τα πλήστα διαλυμένων οικογενειών των ανατολικών προαστίων, και για τις διαλυμένες οικογένειες όλοι μας έχουμε την ευθύνη μας, μην κρυβόμαστε στα δαχτυλάκια μας, όπως το οικόπεδο που έχουν εδώ πέρα την αντιφάντα κάπου στην Μαυρομιχάλη, κατευθύνονται από συγκεκριμένη, θα αναφέρω παρακάτω, παρέα μασόνων της μεγάλης της μεγάλης μασονικής της νέας στο ΑΣ. Λοιπόν, και τρίτον, πώς δια της αυτής επαναστάσεως κατασκεύασαν τις γέφυρες περάσματός των καταστάσεών των στην πολιτική Ευρώπη, και αυτοί, και από αυτήν προωθήθησαν στο σταυροδρόμι των δύο τότε και τώρα οικουμενικών δρόμων, του δρόμου των ιδιών και του μεταξιού. Τέταρτο, πώς χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους δρόμους, κατέκτησαν, υποδούλωσαν, κατέστρωναν, κατακρεούργησαν μεγάλη σειρά εθνών, εθνοτήτων, φυλών, χωρών και κοινοτήτων. Πέμπτο, πώς σχεδιατίζει και μετά από αυτή την υποδούλωση, καταστροφή και κατακρεούργηση τη σειρά τούτη των λεθών εθνοτήτων, φυλών, χωρών και κοινοτήτων προέστησε και την περίοδο μας ακόμα άλυτο ανατολικό πρόβλημα. Μιέβοντας λοιπόν τα απαιτούμενα χρονικά περιθώρια της επισημάσεως και αναλύσεως της συνθέσεως δομής και ουσίας του προβλήματος τούτου, δεν δυνάμεται δυστυχώς να επιχειρήσω μια κάποια χυμλάτιση των αιτιών και στόχων της από τους άλλους πάντα κατασκευής του κρατηδίου Ελλάδα και όχι του έθνους των Ελλήνων και των κομμάτων αυτή και δίτων την περίοδο μας υπαρχόντων και μοναδικών σκοπών έχοντα να εξυπηρετούν και υπηρετούν της προβλήματος τούτου επιμέρους πράξεις και λύσεις αυτών. Για τον αυτόν λόγο δεν δυνάμεται να επισημάνουμε ούτε αυτές τις πράξεις και λύσεις των, ούτε φυσικά να επιχειρήσουμε να αναλύσουμε, ερμηνεύσουμε και δει να εννοήσουμε. Η διαπολυχρονική, την πολυχρονική φιλετικοεθνική μας, φιλετικοεθνική σημασία της το 1808, αυτό θα σας το πω και νομίζω ότι θα δυσαρεστήσω τους πλήστους, το 1808, επί Οθωμανικής ακόμα αυτοκρατορίας, η διαμάχη των Άγγλων και Γάλλων για τον ταλάφυρα της τότε υποκατάρρευσης Οθωμανικής αυτοκρατορίας οδήγησε την Αγγλία να αποκλείσει η τακτική της την Κωνσταντινούπολη με πλοία. Τότε ο Πατριάρχη Γρηγόριος ο Πέμπτος κάλεσε τους χριστιανούς να προστρέξουν στα τείχη να βοηθήσουν την επισκευή των τυχών που είχαν βληθεί από τις αρχικές οβίδες των τουρκικών τυχών. Οι χριστιανοί ως διαφυσικό δυσανασχέτησαν και λένε τι λέει αυτός εδώ, και τον απάντησε: η διατήρηση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας είναι γιατί ήταν αντίθετος στην πρόορη επανάσταση του 1821 και της διαυτής πρόχειρη κατασκευή του αποκληθέντος ελληνικού κράτους. Αφού για τον προαναφέροντα λόγο δεν δυνάμεται να αναλύσουμε και ερμηνεύσουμε έστω και μόνο τις δύο τούτες διδαχές, αυτονόητο είναι να μην δυνάμεται επίσης να επιχειρήσουμε μια κάποια σφαιρική γενική επισήμανση
και των αιτιών και αιτιατότων.